Άρα, Μοντό. Ποια είναι η αλήθεια, Μοντό? Άρα, Γιώργο. Αυτό έχω να πω. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω γιατί χρησιμοποίησε αυτή τη φράση ο Γιώργης. Αλήθεια δεν ξέρω. Εγώ δεν θα πηγαίνα ποτέ, αν μου εκμυστηρευόταν ένας συμπαίκτης μου ποιον θα ψηφίζει, δεν θα πηγαίνα ποτέ να το πω σε κάποιον άλλον. Για τον απλούστατο λόγο ότι εγώ σώμα το αποφεύγω πάντα τις εντάσεις. Και ιδιαίτερα εκεί πέρα. Δεν ήθελα να ξέρω τίποτα για κανέναν, ποιος θα ψηφίσει τι θα κάνει και πόσο μάλλον ποτέ μου δεν ρώτησα τι θα γίνει στις ψηφοφορίες. Εσύ δεν το έπρεπε αυτό? Όχι καλέ, ποτέ δεν το είπα. Okay. Και το είπα και το είπα και όλες και από κοντά του λέω, ρε εσύ Γιώργο, γιατί το έκανες αυτό το πράγμα, τι είχες στο μυαλό σου? Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί μετά και ο Αναδιώτης είπε δεν θυμάμαι. Επέμενε ο Γιώργος στις δηλώσεις. Mm-hmm. Μα εγώ καταρχήν δεν είχα ρωτήσει ποτέ κανέναν το ότι σκόπευε να ψηφίσει. Ποτέ δεν έγινε αυτό δεν το πράγμα. Και τους ρώτησα να ψηφίσετε όλοι το Μαυρίδι. Ποτέ. Από πλευράς δικιάς μου, όχι. Και είμαι κάθετη σε αυτό. Ούτε το άκουσες ποτέ από άλλους? Δεν, εγώ όταν γινόταν οι συζητήσεις για την ψηφοφορία, πριν μάλλον τις ψηφοφορίες, έφευγα, δεν ήθελα να επηρεάζομαι από κανέναν. Ήθελα να έχω τη δική μου γνώμη, αλλά, τη δική μου άποψη. Αλλά ρε Μαντώ, λέει ψέματα, έγινε μια πολύ κακή συνεννόηση μεταξύ σας. Τι συνεννόηση, αφού δεν πήγα και που είπα κάτι. Εγώ καταρχάς σας πιστεύω και το έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή, γιατί σε ξέρουμε και σαν παιδιά, άτομο. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αλλά προφανώς ο Μαυρίδης μάλλον κάτι κρύβει. Δεν ξέρω τι είχε ο Γιώργος στο μυαλό του, για ποιο λόγο το είπε αυτό το πράγμα, όταν με το καλό βγει. Μήπως το είπε κάποιος άλλος? Εσύ δεν το άκουσες ποτέ. Άρα λέει ψέματα. Παιδιά, δεν ξέρω, σας επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι είχε μέσα στο μυαλό του ο Γιώργος και γιατί το είπε αυτό το πράγμα. Όταν το είπες, γιατί το λες, βρε Γιώργο, επέμενε ότι το έχει πει. Και εγώ επιμένω ότι το έχω πει εγώ. Εγώ επιμένω και είμαι κάθετη σε αυτό ότι δεν το έχω πει ποτέ αυτό το πράγμα και ούτε θα το έκανα. Δεν ξέρω τι να κάνω δηλαδή για να με πιστέψει ο κόσμος. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ορκιστώ και να ρωτήσουμε και τους υπόλοιπους. Και να ρωτήσουμε και τους υπόλοιπους με το καλό όταν βγαίνει ένας-ένας, αν εγώ τους είχα πιάσει ποτέ, να τους ρωτήσω τι θα κάνουν. Πώς να το ξέρω δηλαδή. Από ό,τι κατάλαβα, δεν ήταν ότι εσύ πήγες και τους έπιασες, ότι έγινε μία συνωμοσία εισαγωγικά. Όλοι να διώξουν το Μαυρίδι, να διώξουν το Μαυρίδι. Δεν ξέρω τι κάνανε, πάντως αν γινότανε αυτό, λέω ότι δεν ξέρω γιατί εγώ απήχα. Ωραία. Πώς φτάσατε σε αυτό το σημείο ο Μαυρίδης τώρα να είναι με τον Αναδιώτη, οι δυο τους, οι τρεις τους, με τον καινούριο, τον Κύπριο και όλοι οι άλλοι να είστε, να ήσασταν λοιπόν, μαζί? Εγώ πάντα θα μιλάω από τη δική μου σκοπιά, όπως τα βλέπω τα πράγματα, εντάξει. Το γεγονός ότι οι δύο άνθρωποι κολλάνε περισσότερο, ότι έχουν τις ίδιες απόψεις και ότι ταυτίζονται σε αυτά που λένε, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα είναι και κλίκες. Δεν υπάρχει κλίκες. Κόντρα. Δεν υπάρχει μεταξύ κλίκα. Ποιον. Στη δική σου την ομάδα δεν υπάρχει κόντρα, δεν υπάρχει κλίκα. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη κλίκα, αλλά αυτό που δεν είναι λίγο, δεν ήταν στην άκρη ο Μαυρίδης. Είναι πάντα, πάντα. Είχε αυτό, βγει που και υποστηρίζω εγώ, αυτό που υποστηρίζω εγώ στεναρά είναι ότι δεν μπορούμε να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο που θέλει να κάνει παρέα με κάποιον άλλον. Ο Νίκος μαζί με τον Γιώργο κάνουν πάρα πολύ καλή παρεούλα. Να, και έχουν γίνει κολλητοί. Η ιστορία ξεκίνησε ότι ο Μαυρίδης ήταν μόνος του, σαν απομονωμένος. Ο Μαυρίδης, λοιπόν, δεν το παίζατε. Ο Μαυρίδης, λοιπόν, για να τοποθετηθώ επ' αυτού, όταν πήγαμε όλοι στη Δήλα. Την πρώτη εβδομάδα ήμασταν όλοι μαζί στο τραπέζι, κάναμε χαβαλέ, κάναμε αστεία, περνούσαμε ωραία και ο Γιώργος δεν μπορούσε να εγκληματιστεί ο άνθρωπος. Που είναι λογικό, αν θέλεις, γιατί όλοι δεν είναι. Δηλαδή, τι σημαίνει δεν μπορούσε να εγκληματιστεί? Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Καθόμασταν στο σαλόνι, πειραζόμασταν, λέγαμε τα αστεία μας και ο Γιώργος απομονωνόταν στην κρεβατοκάμαρα. Καθόταν μόνος του και μάλιστα είχε έρθει να με βρει και να συζητήσουμε. Γιατί εγώ με τον Γιώργο, ας πούμε, από την πρώτη στιγμή έτσι ήμουν πιο. Πώς το πω, πιο cool, λίγο και πιο. Και γιατί τον ψήφισες? Γιατί. Δηλαδή, εγώ το μόνο που εκεί δεν κατάλαβα την. Mm-hmm. Εγώ το λέει Μαντώ, δεν το έκανα, δεν το έκανα. Δεν ξέρουμε ένα κορίτσι πώς. Ένα πλάσμα. Αξιολάτρευτο. Δεν παίζει τέτοια παιχνίδια. Μα δεν το υποστηρίζω αυτό το πράγμα. Είμαι κάθετη σε αυτό. Δεν το έχω. Αλλά εκείνη την ημέρα πραγματικά εγώ μπερδεύτηκα. Γιατί από τη μία λες τον ψηφίζω να φύγει για να βρει τον εαυτό του. Ναι, θα σου πω τι ακριβώς εννοούσα. Λοιπόν, μέσα στο παιχνίδι καλείσαι να ψηφίσεις κάποιον. Εκείνη την ώρα σκεφτόμουν πραγματικά μέχρι το τελευταίο λεπτό ποιο να ψηφίσω, Χριστέ μου, τι να κάνω.
δεν μπορούσα να βρω κάποιο λόγο να ψηφίσω κάποιο άλλο παιδί παρά μόνο τον Γιώργο που ήταν πιο απομονωμένος από όλους. Που ήταν, φαινόταν στεναχωρημένος, φαινόταν πολύ πιεσμένος ο άνθρωπος. Και ήταν το μοναδικό που μπορούσα να σκεφτώ μέσα στο μυαλό μου. Η μοναδική, αν θέλεις. Αυτό δικαιολογία... δεν ερχόταν, Μαντώ, ή εσείς δεν πηγαίνατε κοντά του. Όχι, είχαμε. Προσπαθούσαμε να τον προσεγγίσουμε, καθένας με τον τρόπο του. Εγώ προσωπικά δηλαδή προσπαθούσα έτσι να του κάνω λίγο πλακίτσα. Και αυτό δεν δικαιολόγησες όμως για ποιο λόγο το ψήφισες, γιατί φάνηκε ότι όλοι σας ήσασταν αντίον. Ναι, ναι, αυτή η εικόνα βγήκε προς εμάς. Ρε παιδιά, δεν ξέρω πώς ψηφίζει ο καθένας. Πάντως εγώ, σαν Μαντώ, το ψήφισα για αυτό το λόγο. Ότι δεν ήμασταν όλοι μαζί, ήταν απομονωμένος και ήταν στεναχωρημένος. Και ήθελα να του χτυπήσω τον καμπανάκι, να του πω: ρε αδερφέ, άλλαξε κάτι. Κάνε κάτι εσύ, να. Εσύ, όταν είναι κάποιος στεναχωρημένος, πας και του λες: σε προτείνω να φυγείς. Όχι, μα είχαμε. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, εγώ τώρα στο λέω έτσι. Μα έπρεπε να βρω ένα λόγο, κάτι, για να ψηφίσω έναν άνθρωπο εκεί μέσα. Δεν μπορούσα να ψηφίσω στην παρούσα φάση. Είναι, δεν είναι τόσο κοντά μου. Ναι, και το τεκμηρίωσα με αυτόν τον τρόπο, γιατί ήθελα να του πω ότι εσύ κάτι κάνεις λάθος. Δηλαδή. Έλα, κάνε κάτι, δηλαδή. Ναι, αλλά, δεν γίνεται. Αυτό που σχολιάσαμε κι εμείς όμως είναι ότι όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος. Έχει ένα θέμα, δεν του λες, α, όντως είσαι στην όντως δεν σε θέλω. Πας και του λες, να τον αγκαλιάσεις και του λες, έλα στην παρέα μας. Προσπαθείς να τον προσεγγίσεις, ναι, δεν λέω ότι δεν υπήρξαν από μεριά μου. Το ίδιο έπαθες και εσύ, μου έχεις χτυπήσει και σε βγάλω στον τάκο. Μα αυτό θα σου το πω, πράγμα όμως, και εσύ. Θα σου πω. Και σε μένα συνέβη αυτό το πράγμα που λέγανε, ας πούμε, τα παιδιά ότι ήμουν λίγο αποσυντονισμένη, το ότι κοιτούσα περισσότερο τη φύση παρά το αγώνισμα. Που παιδιά, είναι αλήθεια. Γι' αυτό και εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα μετά και έλεγα. Τι ότι... είναι αλήθεια, ήσουν αλλού. Ναι, ρε παιδιά, ήμουν αλλού. Εντάξει, όταν ας πούμε περνούσα δύσκολα, γιατί παιδιά πραγματικά με τα αθλήματα φοβόμουν τόσο πολύ. Έλα, δεν φαινόταν να το φοβάσαι. Έμπαινα μέσα και έβγαινε μια άλλη Μαντώ εκείνη την ώρα. Παρόλο που ήμουν παλτουδάρα, το λέω εγώ πρώτη από όλου. Αλλά παιδιά προσπαθούσα τόσο πολύ. Και μετά σταγωριόσουν κιόλα. Σταγωριόμουν πάρα πολύ που δεν μπορούσα να αποδώσω, αλήθεια είναι. Αλλά πολλές φορές. Επειδή όταν καθόμουν στον πάγκο, το άγχος μου ήταν τόσο μεγάλο που μπορεί και να αποσυντόνιζα την ομάδα. Έλεγα ότι, όπα, συνελθέ, κάτι πρέπει να κάνεις. Δηλαδή, πρέπει λίγο να ηρεμήσεις, κοριτσάκι μου. Και όντως πήγαινα, έβλεπα, μιλούσα με τους Φιλιππινέζους, έβλεπα τα ζώα, έβλεπα τη φύση και τα παιδιά νόμιζαν ότι ήμουν τελείως αποσυντονισμένη. Οπότε γι' αυτό με ψηφίσανε. Και βέβαια, κάθισα και το σκέφτηκα και είπα ότι ναι, όπα, κάπου εδώ έχεις λάθος. Σε πείραξε όμως, Μαντώ. Δηλαδή, ειδικά για την ψήφο του Δημήτρη Αλεξάνδρου, που είπες ότι τον ένιωθα και κοντά μου. Θα σου πω. Την πρώτη φορά με ψηφίσανε γι' αυτό το λόγο. Τη δεύτερη φορά, όταν συνήλθα και είπα ότι ναι, κάτι κάνω λάθος, και τα παιδιά με ψηφίζουν γι' αυτό το λόγο. Μήπως να είμαι λίγο πιο στεναρά μέσα στα παιχνίδια, μήπως να προσπαθήσω περισσότερο. Και όντως προσπάθησα. Καλά, δεν ήταν και τόσο χάλια. Δηλαδή στην αρχή, παιδιά, στην αρχή Μαντώ. Υπήρχαν χειρότερες. Στα πρώτα. Παιδιά, ναι. να σας πω, το προσπάθησα όσο πιο πολύ μπορούσα. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν και η παίκτρια που έφερε τους περισσότερους πόντους, αλλά ούτε και τους λιγότερους. Η Νικολέτα, ας πούμε, είναι χειρότερη από σένα και δεν έχει ψηφιστεί. Αλλά τουλάχιστον αυτό που ξέρω είναι ότι εγώ από τον εαυτό μου, τουλάχιστον στην προσπάθεια. Έβαλες ψυχή. Έβαλα όση ψυχή είχα. Πώς είναι τώρα η κατάσταση εκεί, είναι οι τρεις τους και όλοι οι υπόλοιποι μαζί, και τι συμβαίνει με την Αποστολία και τον Μαυρίδη? Η αλήθεια είναι ότι ο Λευτέρης, ο Νίκος και ο Γιώργος είναι οι τρεις τους αγροθιά, είναι μαζί. Και όλοι οι υπόλοιποι κάνουν περισσότερο παρέα στο σπίτι ή στην παραλία. Στα αγωνίσματα όμως προσπαθούν να ενωθούν. Με την Αποστολία. Είναι δηλαδή σαν να πηγαίνει στη δουλειά. Μπορεί στη δουλειά να αναγκάζεσαι να πας, αλλά να μην περνάς καλά με τους συναδέλφους. Όμως στο σπίτι σου είσαι με τις παρέες σου και είσαι με τα άτομα που θέλεις πιο πολύ να κάνεις παρέα. Αυτό σημαίνει. Κατανοητό, βρε, Μαντώ μου, αυτό. Αλλά όταν είστε εκεί στο σπίτι και δεν είναι οι κάμερες το βράδυ.